Πολλές φορές δυστυχώς, θεωρώντας ότι ο Θεός ευθύνεται για την αρρώστια, για το θάνατο, ενώ αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τον δημιουργό της αγάπης. Είναι αποτέλεσμα της δικής μας σχάσεως από την κοινωνία μαζί του. Λοιπόν, τους προσήλθησε πώς, βλέποντάς το να καταλύει τα Άγια μετά τη Θεία Κοινωνία. Εγώ 40 χρόνια καταλύω τα Άγια. Έχουμε νοσοκομεία εδώ, έχουμε ιερείς οι οποίοι μεταλαμβάνουν τους αρρώστους και μετά καταλύουν τα Άγια. Δεν έχουν ποτέ ασθενήσει. Σεβασμιότατε, λοιπόν, επειδή θα ολοκληρώσουμε από λόγους χρόνου μόνο τη συζήτηση και ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αν ένας πιστός φοβάται ότι μπορεί να κολλήσει από τη Θεία Κοινωνία, πρέπει ή δεν πρέπει να κοινωνάει? Έχοντας αυτό το μικρό φόβο μέσα του. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να. Κοιτάξτε, η Εκκλησία δεν έχει, όπως είπε και ο Μακαριότατος, δεν έχει ένα μέτρο με το οποίο θα κρίνει τον κάθε άνθρωπο. Προσευχόμεθα να έχουμε δύναμη. Είναι συγνωστή η ανθρώπινη αδυναμία, κύριε Χουδαλάκη, συγνωστή. Και στους διωγμούς, όπου εκεί διακινδύνευε κανείς και τη ζωή του, υπήρχαν και οι πεπτοκότες, οι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο. Η Εκκλησία τους απεδέχθη μετά διαμετανοίας. Η Εκκλησία δεν είναι χώρος που αποφεύγει την κοινωνία με τον άνθρωπο. Ένα τελευταίο. Αποδέχεται το... Σκεφτείτε, αυτό λέω μονάχα. Ότι ο ληστής. Επιτρέψτε μου ληστής, για να το προλάβω το ερώτημα. Ναι, ναι. Στο Σταυρό, το τελευταίο δευτερόλεπτο μετενόησε και έγινε οικιστής του Παραδείσου. Ο ληστής, ο εγκληματίας. Επιτρέψτε λοιπόν, μου, γιατί υπάρχει... θα μας πάρουν λόγω του διαλύματος του διαφημιστικού. Ευχαριστώ. Υπάρχει και ένας κόσμος που εκμεταλλεύεται την πίστη μας και αρχίζει και το πουλάει. Και μιλάω για πολιτικές δηλώσεις και άλλα τέτοια. Ο ελληνικός λαός είναι πάρα πολύ ευφυής λαός και αντιλαμβάνεται τους καπύλους πάντοτε. Και την τους περιποιείται καταλήλως. Καλημέρα, την ευλογία σας. Και στον κύριο καθηγητή, τον αγαπημένο μας κύριο καθηγητή, κάθε δύναμη πολύ, στο έργο του και στη μεγάλο του αγώνα. Τον εκτιμούμε πάρα πολύ και τον σεβόμαστε. Καλά. Κύριε καθηγητά, αμέσως μετά κάνουμε και αυτή τη συζήτηση, να πούμε μια πολύ ζεστή καλημέρα στο Μητροπολίτη Πειραιά, να πάρουμε το διαφημιστικό και να γυρίσουμε με το καλό.